Τότε η καμινάδα του είπε: «Φύγε παραμάθρο καλικάτσα ρε». Και αυτός απάντησε: «Δεν πρόκειται να φύγω, θα πω σε λερό σπίτι και θα τσαλαβουτσί κουραμπιέδες». Ο καλικάτσαρος σταμάτησε, γέλασε δυνατά τρεις φορές και είπε: «Δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω». Τότε ο μαυροκαλικάτσαρος τρύπωσε μέσα στο σπίτι και από το τζάκι βγαίνοντας έφτασε στο καθιστικό του σπιτιού, παρόλο που η καμινάδα προσπαθούσε να τον εμποδίσει. Κουλουριάστηκε κιόλας, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο τέλος, στο καθιστικό του σπιτιού προσγειώθηκε στην πιατέλα με τους κουραμπιένες. Τα φωτάκια στο δέντρο, που μέχρι τότε χαρούμενα αναβόσβηναν, σταμάτησαν μονομιάς, κοιτώντας τον παράξενο επισκέπτη. Το έλατο κούνησε τα κλαδιά του και για να τα καθησυχάσει τους είπε: «Μη φοβάστε, είναι ένα ξαγλύπι το καλικατζαράκι. Τριγυνά από τα Χριστούγεννα ως τα φώτα και ύστερα κοιμάται στη γη για ένα ολόκληρο χρόνο». Ένα κουδούνισμα ξαφνικά ακούστηκε. «Άι Βασίλης, άι Βασίλη!» Και τότε ο καλικάτσαρος έντρομος έτρεχε και καθώς έτρεχε σήκωσε ένα άσπρο σύννεφο σκόνης. Και τότε φοβήθηκε και είπε: «Ορίστε μας, θα με δει κανείς και θα νομίζει ότι είναι κουραμπιές». Και όρμηξε τρέχοντας να φύγει. Δεν ήθελε να τον δει ο Άι Βασίλης που κατέβαινε από την καμινάδα. Σαν βρέθηκε στην αυλή, συνάντησε τους ταράνδους που έσερναν το έλκυθρο του Άι Βασίλη. Τότε ο ένας τάρανδος έπιασε την κοιλιά του και γέλασε δυνατά λέγοντας: «Χα, χα, χα, οι καλικάτσαροι είναι μαύρα ταρατάκια που δημιουργούν προβλήματα τα Χριστούγεννα στους ανθρώπους. Εσύ δεν μπορεί να είσαι καλικάτσαρος, είσαι άσπρος και συμπαθητικός». Ο Σάντζαρος, ο Μάντζαρος, ο μαυροκαλικάτσαρος ντράπηκε για όσα είχε κάνει. Θυμήθηκε τα λόγια του ταράνδου, πήγε και κάθισε σε μια γωνιά του δρόμου και άκουσε τα κάλαντα που έπαιζε μια ομάδα παιδιών και μια ζεστασιά άγγιξε την καρδιά του. Στο τέλος είπε: «Είναι ωραίο να είσαι καλός». Και γέλασε σιωπηλά. Thank you.